Έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή μας τον Αλέξανδρο Ρίγα, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ένας πολυπράγμων άνθρωπος. Κύριε Ρίγα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την ανταπόκρισή σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ζούμε μια πολύ περίεργη κατάσταση για όλους πρωτόγνωροι έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό. Και κάπου εκεί μέσα φαίνεται ότι ξεχάστηκαν όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται για τον πολιτισμό. Για να παραχθεί και για να παρουσιαστεί σε μας το αποτέλεσμά του. Η λέξη ξεχάστηκαν είναι... Ναι, εντός εισαγωγικών. Φαντάζεσαι να μου ακούγεται, ξέρετε, πολύ κόμψη. γιατί όλες αυτές τις μέρες είδα πολλούς εκπροσώπους από κρατικούς και θεσμικούς φορείς, εν πάση περιπτώσει από τα Υπουργεία και εκτός Υπουργείων, που σχεδόν με απαξιωτικό ύφος αντιδρούσαν ακόμα και σε ερωτήσεις σε σχέση με τον πολιτισμό. Θέλω να πω, είναι λίγο πιο επικίνδυνα τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε. Mm-hmm. Το θέατρο, μια και είναι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή ο τομέας του δικός μου, αλλά βέβαια και όλες οι παραστατικές τέχνες και όλο το υπόλοιπο τοπίο, έχει μπροστά του ένα μέλλον πολύ ζωφερό. Mm-hmm. Και παρακολουθώντας και σήμερα με πολύ προσοχή, αλήθεια είναι, της δηλώσεις της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού, mm-hmm. Αισθάνθηκα, θα μιλήσω λίγο με προσωπική χρειά, mm-hmm. αισθάνθηκα ότι λίγο σαν να εξαναγκαζόταν, σαν να μας έκανε και χάρη που μας μιλούσε, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Θεώρησα λίγο το, πέρα από την ασάφεια όλων των λεγόμενων, πέρα από τις γενικολογίες και κοινοτοπίες που ακούστηκαν, mm-hmm. χωρίς να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθηθεί κυρίως ο ιδιωτικός τομέας και οι άνθρωποι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, που είναι το 80%, το 85% τουλάχιστον, το 10% της καλλιτεχνικής παραγωγής, mm-hmm. της καλλιτεχνικής δράσης, μόνο ασαφείς υποσχέσεις και γενικότερες. Δεν άκουσα κάτι που θα μπορέσει τουλάχιστον τους ασθενέστερους, για να μην μιλήσουμε για οριζόντια μετά, τουλάχιστον τους ασθενέστερους που είναι και περισσότεροι. Δεν ξέρω ποια είναι η αντίληψη άλλων. Δεν έχω παρακολουθήσει ραδιόφωνο, δεν έχω δει ειδήσεις μετά από το πρωινό διάγγελμα της κυρίας Μενοντώνη. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις, mm-hmm. αλλά εγώ αισθάνθηκα μουδιασμένος, αμήχανος. Να σας πω ότι εδώ, μιλώντας με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, που συμπεριλαμβάνει βέβαια και όλους τους τεχνικούς, όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και πίσω, ακριβώς, ας πούμε. Που είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Ξέρετε κάτι, μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι πολύ ελιτίστικο να λέμε ότι να φύγουμε λίγο από τις ελιτίστικες φράσεις, mm-hmm. στυλ ο πολιτισμός είναι χρήσιμος για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά για το μυαλό μας, για την mm-hmm. ελευθερία μας, για τα ιδανικά μας. Αλλά ξέρετε κάτι, πάνω από αυτά, πέρα από αυτά, πίσω από αυτά, είναι ένας εργασιακός τομέας που πλήττεται βάναστα εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Και ειδικά στην Ελλάδα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Να πω, υπάρχουν 150.000 τουλάχιστον εργαζόμενοι γύρω από αυτό το, αυτό που λέμε πολιτισμό. Mm-hmm. Πολλές φορές, για να γλυκάνουμε και λίγο και να πούμε και μερικές ωραίες λέξεις, μιλάμε για την ψυχή μας, μιλάμε για την ανάταση, μιλάμε φυσικά. Ισχύουν και όλα αυτά, βέβαια. Εννοείται, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, σε περιπτώσεις, σε καταστάσεις τόσο μεγάλης ασάφειας, mm-hmm. σε ένα περιβάλλον τόσο αβέβαιο και οικονομικό εννοώ, πρωτίστως η πολιτεία έχει υποχρέωση να σταθεί στη στήριξη της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Πέρα από όλα τα άλλα. Mm-hmm. Καταλάβατε τι μιλάω. Για το εργασιακό κομμάτι αυτού που λέμε πολιτισμός. Είναι αυτό που έγραφε και ένα πανό σήμερα, ότι αν δεν ζήσουν οι άνθρωποι, δεν θα ζήσει και ο πολιτισμός. Δεν γίνεται. Ακριβώς. Και όπως σου είπατε πολύ σωστά, δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε μπροστά, είτε σκηνοθετούμε, είτε γράφουμε, είτε παίζουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι, το ξέρετε καλά κι εσείς, όπως ξέρω εγώ, 30 χρόνια στη δουλειά. Υπάρχουν δεκάδες ειδικότητες που ζουν και θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς από αυτή τη δουλειά που κάνουν. Και δεν άκουσα τίποτα που να με καθησυχάζει από τα λεγόμενα της κυρίας Υπουργού, δυστυχώς. Είπατε ότι σας φάνηκε σαν να σας έκανε τη χάρη σε όλους εσάς τους ανθρώπους που... Να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Παρακολούθησα. Είδατε μήπως την αντίδρασή της όταν μιλήσαμε έγινε ερώτηση για την αντίδραση του κυρίου Ξαρχάκου, για την δήλωση του κυρίου Ξαρχάκου. Είδατε λίγο το βουβό πρόσωπό της, με την είδατε την απαξίωση του πρόσωπό της. Βεβαίως.
τώρα μιλάω και δημόσια και δεν ξέρω ποιο λόγο, αλλά είμαι πολύ θυμωμένος. Εμένα με ενόχλησε πιο πολύ από όλο αυτό το ύφος, το ότι δεν απαντώ. Απαξιώ να απαντήσω. Και απάντησε ότι μας ψήφισαν και θα μας ξαναψηφίσουν. Ο κόσμος μας ψήφισε και θα μας ξαναψηφίσει. Δεν το είπε καν η ίδια. Θυμάμαι, νομίζω ότι το είπε ο συνάδελφος δίπλα. Ναι, αυτό με έκανε να τρομάξω ακόμα περισσότερο για αυτό που έρχεται. Γιατί ξέρετε, το άμεσο και το πιο και το κατοπινό μέλλον μας και το χειμωνιάτικο, θέλω να πω, είναι οδυνηρό όσον αφορά τις προβλέψεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι πολύ εφιαλτικό το σενάριο που έρχεται για όλους τους εργαζόμενους. Εγώ θα μείνω πάλι σε αυτό που είπατε, ότι φάνηκε σαν να μας έκανε τη χάρη, και έχω πάντα την εντύπωση. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς όμως, γιατί είναι δικιά μου αιμονή αυτή, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, ότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν, ή κάποιες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν, οι εξουσίες, να το πω έτσι, αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους του πολιτισμού κατά περίπτωση και κατά περίπτωση που θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, ακριβώς, είτε ως διασκεδαστές, είτε ως προπαγανδιστές, είτε για να βγάλουμε φωτογραφίες και να έχουμε και κάποιες ψήφους από κάποια. Ναι, το καταλαβαίνω και έχετε απόλυτο δίκιο και το προσυπογράφω κιόλας. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει ακριβώς και το πόσο λίγη εκτίμηση μας δείχνουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν έχουν σταθεί στον πολιτισμό, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη άλλη ιστορία, μεγάλη κουβέντα που χρειαζόμαστε πολλές ώρες να την κάνουμε. Προερχόμαστε από μια κρίση που κράτησε πολλά χρόνια και η οποία έπληξε και το χώρο του πολιτισμού, φυσικά. Ναι. Και όλα τα σχετικά επαγγέλματα, όλους αυτούς τους 150.000 ανθρώπους, όπως είπατε, εργαζόμενους γύρω από αυτό. Όμως τώρα αυτή εδώ η κρίση, λόγω της ιδιομορφίας της, δηλαδή το ότι πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις, να μην συνοστιζόμαστε, να μην αγγιζόμαστε, να μην είμαστε κοντά σε χώρους κτλ., θίγει άμεσα όλες τις δραστηριότητες πολιτιστικές. Και εκεί θα έπρεπε εκεί κάθε πολιτής, κάθε πολιτισμένη, να το πω, να μην το πω πολιτισμένη, να το πω κάθε οργανωμένη μορφή κοινωνίας, όπως είναι οι χώρες, τα κράτη, η πολιτεία, το σύστημα, εκεί θα έπρεπε να σκύψει και να δώσει βάρος και να δώσει έγνοια. Δεν είναι μόνο στον κλάδο δικό μας, σε όλους τους κλάδους που πλήττονται. Γιατί όπως βλέπετε και θα δούμε και στην πορεία, δυστυχώς, και ελπίζω να μην βγω αληθινό σε αυτές τις προβλέψεις μου. Αλλά πλήττονται πάρα πολύ κλάδοι αυτή τη στιγμή και αδυνατό να δω κάτι θετικό όσον αφορά την αντιμετώπιση, πέρα και από το υγειονομικό, που δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε καλά ή δεν είμαστε, αυτά είναι και λίγο σχετικά. Αλλά δυσκολεύομαι να βρω επί της ουσίας στηρίγματα, δεν ξέρω, είμαι πολύ αμήχανος σε όλο αυτό που ζούμε και σε και πολύ φοβισμένος για όλο αυτό που θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Ναι. Ακούγοντας το πρόγραμμα του πώς θα ανοίξει, τι και πότε, νομίζετε ότι υπάρχει έτσι μια μικρή ελπίδα να αναζωογονηθεί λίγο έστω από τον Ιούνιο? Δηλαδή είπε 18 Πέμπτου, ξέρω εγώ, ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι, μετά θα ανοίξουν τα μουσεία μέσα Ιουνίου, μετά τα θερινά σινεμά 1η Ιουνίου, με όρους βέβαια όλα αυτά, έτσι, όρους πιλότητας, και μετά... ζωντανά θεάματα και δρόμενα, αδιευκρίνιστα βέβαια, θα ξεκινήσουν από 15 Ιουλίου, 15 μόνο Ιουλίου. Σε ανοιχτούς χώρους. Ναι, ξέρετε κάτι, ο όρος που έχει μπει της πληρότητας του 40% είναι σχεδόν απαγορευτικός για όλους τους ανθρώπους που τα θέλαμε ενδεχομένως να εργαστούμε το καλοκαίρι. Είναι απαγορευτικό γιατί είναι για όλους είναι ένα ακριβό σπόρο πολιτισμός. Δεν είμαστε όλοι στη χωρία των κρατικών διαιτών, εντάξει. Θέλω να πω, κάποιοι άνθρωποι, είναι στους κρατικούς φορείς, στα εθνικά θέατρα, στα φεστιβαλικά κλπ. Σε αυτές τις 200 εκδηλώσεις που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι, που θα χρηματοδοτούν. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, είναι δύσκολο να επιβιώσουμε με ένα τόσο απαγορευτικό ποσοστό προσέλευσης του κοινού. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω, εννοείται. Έχουμε πάρα πολλές φορές και δεν χρειάζεται να το πούμε, το έχετε πει κι εσείς. Το λέω κι εγώ, το λέμε κι όλοι μας, ότι εννοείται προέχει προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν το συζητάμε, μιλάμε μετά από αυτό και πέρα από αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι, θα σας ακουστεί λίγο ρομαντικό αυτό θα σας πω. Σίγουρα όλοι μας στηρίζουμε και όλοι μας είμαστε φανατικά υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Αλλά ξέρετε κάτι, ο μαρασμός και η αναξιοπρέπεια που θα φέρει η καινούρια στρατιά των χιλιάδων ανέργων είναι επίσης κάτι που πρέπει όλους μας να μας ανησυχεί, αν θεωρούμε τον εαυτό μας
πολιτισμένους ανθρώπους, αν θεωρούμε τον εαυτό μας ότι σκεφτόμαστε για αυτό το πλανήτη και το μέλλον του. Είναι εξίσου ζωφερό, είναι εξίσου θλιβερό. Ναι, γιατί το είπατε πολύ σωστά, η αναξιοπρέπεια που θα φέρει. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές η φτώχεια φέρνει αναξιοπρέπεια. Πώς να το κάνουμε? Αν ο άλλος δεν έχει να πάρει τρόφιμα για τα παιδιά του, αισθάνεται αναξιοπρεπής. Ακριβώς. Και το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι πριν από μένα, απλώς το προσυπογράφω, ότι σε όλο αυτό το κίνημα των ανθρώπων που καλά κάνουν και μπαίνουν μπροστά σε αυτές τις μάχες, μας αντιμετωπίζουν λίγο σαν επέτες. Δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Απαιτούμε το απλό, την αξιοπρέπεια, θέλω να πω. Ειδικά το ξαναλέω, γιατί μπορεί να φανεί ότι μπορεί να μιλάω και από θέσεις ισχύως, λόγω ότι είμαι και σε μια ηλικία, θέλω να πω, δεν μιλάω για μένα, μιλάω κυρίως για τους χιλιάδες ασθενέστερους ανθρώπους οικονομικά, mm-hmm. που ζούσαν ή θέλουν να ζήσουν μέσα από τη δουλειά, γιατί ενδεχομένως δεν ξέρουν να κάνουν και κάτι άλλο. Και καλά mm-hmm. κάνουν, έτσι. Αυτό σπούδασαν, αυτό αγάπησαν mm-hmm. και αυτό θέλουν να κάνουν. Είναι δύσκολο πράγμα να διασχειριστείς τη θλίψη της αναξιοπρέπειας. Πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ ζώρικο. Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Ήταν ωστόσο και μια ευκαιρία αυτή τη φορά. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι. Δεν παρακολουθώ πολύ στενά όλα τα πολιτιστικά πράγματα, αλλά ναι. δεν θυμάμαι άλλη φορά που τόση κλάδη όλου αυτού του χώρου γύρω και μέσα στον πολιτισμό να έχετε ενώσει τη φωνή σας. Ναι. Είχε πολλά χρόνια να γίνει. Ίσως ξέρετε και μερικά πράγματα είναι και συσσωρευμένα. Για πολλά χρόνια ήταν τα πράγματα λίγο αποκομμένα και λίγο προσωποπαγή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά ίσως και όλη αυτή η χωρίς εισαγωγικά ένωση των φωνών μπορεί να είναι και αποτέλεσμα χρόνων, έτσι, πίσω που ήμασταν διαλυμένοι. Μακάρι να είναι κάτι που να βγάλει κάτι καλό από όλο αυτό. Ίσως το μόνο θετικό που ελπίζω να μην μείνει, βέβαια, στα λόγια, το μόνο θετικό που άκουσα, ας πούμε αυτό το περιβόητο Μητρό Καλλιτεχνών που το ακούω από τότε που ήμουν στη σχολή, δραματική σχολή, mm-hmm. Αυτό ενδεχομένως να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοιες καταστάσεις ή και σε άλλες μικρότερες ισχύες ενδεχομένως, να υπάρχει μια καταχώρηση ανθρώπων, επαγγελματιών και εξειδικευμένων ειδικοτήτων που να mm-hmm. βοηθούνται πάντα. Αυτό ωραίο θα ήταν να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει, βέβαια, γιατί πάλι σας λέω, αισθάνθηκα μια ασάφεια και μια γενικότητα. Θα σας ρωτήσω κάτι που δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, οπότε αν θέλετε μας απαντάτε ναι. εσείς και αν δεν θέλετε όχι. Ναι. Όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και όπως και σε όλους τους κλάδους, τις ώρες της κρίσης ξεχωρίζουν κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί λειτουργούν ενωτικά, οπότε mm-hmm. πάει. Γίνεται μια μεγάλη ενωμένη κίνηση mm-hmm. και κάποιοι που προτιμούν να πάνε με τους δυνατούς που λέμε, με την εξουσία, ας πούμε. Ναι. Το ίδιο έχει συμβεί νομίζω και στην περίπτωση των ανθρώπων του πολιτισμού αυτόν καιρό. Ναι. Με μειοψηφίες βέβαια προς τη μία πλευρά είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνουμε και οι δυο τι λέμε ναι. Και καταλαβαίνουμε μάλλον και το κοινό που οι ακροατές αυτή mm-hmm. τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Απλώς θα σας έλεγα ότι αισθάνομαι απλώς οργή, ταυτόχρονα με θλίψη mm-hmm. για όλα αυτά τα φαινόμενα των γνωστών σφουγοκολάριων της εξουσίας mm-hmm. Που τα έχουμε δει τελευταία πολλά παραδείγματα τέτοια. Και δεν είναι λίγοι, όσο είπατε, είναι αρκετοί. Mm-hmm. Είναι αρκετοί. Τους τελευταίους μήνες προσωπικά έχω εντοπίσει αρκετούς. Mm-hmm. Αλλά για την ονοματολογία εντάξει. θα μπορούμε να κάνουμε άλλη. Δεν χρειάζεται. Άλλη, ναι. Ναι, άλλη. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ξέρουμε οι περισσότεροι. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι εννοούμε. Νομίζω δεν χρειάζεται. Και, ναι. Και δεν ξέρω. Ελπίζω, εύχομαι το κοινό να παίρνει τις μυρωδιές που πρέπει να παίρνει και να καταλαβαίνει και να καταχωρεί στο ασυνειδητό του, να καταχωρεί, να μας καταχωρεί όλους μας εννοώ. Νομίζω ότι το κοινό το κάνει αυτό, είτε συνειδητά είτε ασυνειδητά, έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω, έχω αυτή την εντύπωση. Και επειδή μιλάμε τώρα για, ξέρετε κάτι, μια και μου δίνετε ευκαιρία, γιατί έχω πάρα πολλούς μήνες να πω κάτι δημοσίως, δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, δηλαδή θέλω να πω, μέσα όλη αυτή τη γενική ασάφεια, κάθε άνθρωπος που αντιμετωπίζει και οποιοδήποτε πρόβλημα εργασιακό ή άλλο κτλ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι μέσα σε όλο αυτό το ασαφές περιβάλλον
και με πρωταγωνίστρια την επικοινωνία για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας κλπ. Ζούμε και πράγματα που σε άλλες περιόδους θα είχαμε βγει στους δρόμους. Δηλαδή το νομοσχέδιο, το περιβάλλον π.χ. Σωστό. Είναι άλλη συζήτηση τώρα. Όχι, δεν είναι άλλη συζήτηση. Είναι. Το επικίνδυνο είναι ότι μπορεί να περάσουν και πράγματα τα οποία χάρη μιας πολυφωνίας γύρω από τον αγώνα μας για την επιβίωσή μας, είτε πρόκειται για την υγεία μας, είτε πρόκειται για το οικονομικό μας μέλλον, αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος καθαρά καθιστωτικού τύπου να περάσουν και πράγματα πολύ σκληρά για τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες γενιές. Ήδη επιχειρείται και με το περιβαλλοντικό και με το μεταναστευτικό και με το παιδείας. Πήρε πολύ, πολύ μικρές διαστάσεις, γιατί το περιβάλλον δεν άφησε να πάρει. Είναι τραγικό αυτό που έγινε με το νόμο με το περιβάλλον. Ναι. Το ξέρετε καλύτερα και από μένα. Δεν χρειάζεται τώρα. Απλώς μου δώσατε την ευκαιρία και μια και μιλάω τώρα, έτσι, γιατί είχα καιρό να μιλήσω. Και είναι και αυτός ορατός κίνδυνος μπροστά σε αυτή την πάχνη που καλύπτει, που λέγεται πληροφόρηση για την υγεία μας, για την επιδημία, για τον COVID-19 κλπ. Να περάσουν μέτρα που είναι έτσι κι αλλιώς εις βάρος της ζωής μας και εις βάρος του συνόλου, εις βάρος πολλών πραγμάτων. Και το είπα γιατί ξέρετε, πέρασε λίγο στα ψηλά, θέλω να πω, πέρα από κάποιες πολιτικές συζητήσεις που έγιναν, που παρακολουθούσα. Στη συνείδηση του κόσμου δεν πέρασε. Δεν αισθάνομαι ότι μας απασχόλησε όσο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει για τους διαδηλωτές που ήταν έξω την ώρα που ψηφιζόταν το περιβαλλοντικό, ήταν κατάντια αυτό που είδε. Ναι, το άκουσα και αυτό. Δηλαδή, αυτό. Βλέπουμε αυτό που λέτε, ότι με την πάχνη, όπως πολύ ωραία το είπατε, γύρω-γύρω, του ότι όλα στρέφονται γύρω από την επιδημία, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στο τι περνάμε, είτε υπογείως είτε στο περιθώριο, αλλά το περνάμε όμως. Και τι κατακρίνουμε από ακριβώς δημοκρατικά δικαιώματα. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και παράδειγμα πάλι και το ασχέτως αν μια και μιλάτε για δικαιώματα, έτσι θέλω να πω. Επίσης, άσχημο το κλίμα αυτό με την Αγία Παρασκευή. Βλέπετε, λόγω του σπιτιού τώρα που είμαστε όλοι μέσα, παρακολουθούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι εκεί, να ξέρω τι ήταν. Άκουσα όταν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, έτσι. Το να. Είναι οι άνθρωποι, μιλάω για την ηλικία μου πάντα, έτσι. Θέλω να πω, εμείς οι μεγάλοι, οι μεγαλύτεροι, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι νέοι έχουν στο DNA τους να είναι άναρχοι και απίθαρχοι. Και αλίμονο αν δεν ήταν. Αλίμονο αν δεν ήταν, ναι. Αλίμονο αν δεν ήταν. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση. Ή σημαίνει ότι δεν τους έχεις πείσει. Δηλαδή, όλη αυτή η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης με τα σποτ κλπ. Ήδη τους έχεις πείσει για να μείνουν στο σπίτι, αν όντως πραγματικά πρέπει να μείνουν να φυλαχτούν, ή σε άλλη περίπτωση προσπαθεί να τους πείσεις. Δεν βγάζεις. Δεν πας τα μάτ απέναντι στους νέους, γιατί θα τους έχεις απέναντι έτσι κι αλλιώς. Και οι νέοι οφείλουν, μάλλον εμείς το χρειαζόμαστε μεγαλύτεροι, να είναι και απίθαρχοι και αντισυστημική και αντιστερεοτυπική. Δεν γίνεται. Ήταν λάθος κίνηση. Δεν μπορώ να το πω λάθος. Ήταν θλιβερή επίσης κίνηση. Μου προξένησε θλίψη. Δεν ήμουν μπροστά, δεν ήμουν στην πλατεία, ούτε ξέρω ακριβώς ποιο ήταν, αλλά άκουσα πω ότι ήταν νέοι άνθρωποι που μπορεί να. Με τις πιο αθώες των προθέσεων, έτσι. Μαζεύτηκαν σε μια πλατεία. Ενδεχομένως ήταν πολλοί, ενδεχομένως έπρεπε να είναι λιγότεροι, αλλά δεν στέλνει τα μάτια. Μια πλατεία να πιούν εμπειρίες. Okay. Εγώ σας λέω αυτό. Το έχουν κάθε δικαίωμα και να αντιδράσουν και να αναπίθρα κλπ. Το έχουν το δικαίωμα. Είναι η ζωή. Είναι ο νόμος. Της φύσης εννοώ. Πείσε τους. Κάνε κάτι να τους πείσεις. Μην φέρνεις την αστυνομία. Είναι. Ή έστω. Και όχι την αστυνομία. Φέρνεις τα ΜΑΤ να ρίξουν χημικά. Δηλαδή είναι πολύ πιο επιθετική κίνηση, κατά τη γνώμη μου. Να σας πω και κάτι. Και επιθετικές κινήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν καταγραφεί πολλές φορές και μπορεί ενδεχομένως να είχαν και κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά όχι την. Αυτό που λέμε τις σύνες κλπ. Γιατί δεν μου αρέσουν αυτές τις λέξεις καθόλου. Όπως και άλλες λέξεις. Για συμμόρφωση και κανονικότητα, με παραπέμπουν σε άλλα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο να τους. Ότι πες ό,τι χρειάζεται σε κάποιους. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λάθος. Είναι τραγικό λάθος. Είναι τραγικό λάθος σε νέους ανθρώπους να έχεις τέτοια εικόνα απέναντι τους. Για μένα. Έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος και μπορεί κάποιοι από τους ακροατές να διαφωνούν. Λέω καθαρά την προσωπική μου άποψη. Το κυριότερο, εγώ για να μιλήσω και για το δικό μας τον κλάδο, είναι πραγματικά εξοργιστικό το ότι βλέπουμε από προχθές τίτλους στα κανάλια και στην ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση και στα ιδιωτικά κανάλια, υγειονομικές βόμβες στα πάρτι στις πλατείες. Πρώτον, δεν είναι πάρτι. Και δεν είναι υγειονομικές βόμβες σε καμία περίπτωση. Ενώ, συγγνώμη κιόλας, οι εκκλησίες θα ανοίξουν 17 του μηνός, δεν είναι υγειονομικές βόμβες. Ούτε τα σχολεία.
Ούτε τα σχολεία. Ναι. Ούτε εκκλησία. Εκεί δηλαδή ο COVID-19 έχει πάρει και έχει πει: παιδιά, δεν έρχομαι σε εσά. Θα πάω στο πάρκο τη Αγία Παρασκευή. Ναι, ναι. Έχουμε φτάσει σε όρια φεδρότητα. Φεδρότητα πια, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, γκρίνιαξα πολύ, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι που γκρίνιαξατε, που ήσασταν εδώ και μιλήσαμε σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ και με ευκαιρία όποτε θέλετε να ξαναπούμε για οτιδήποτε. Ναι, θα το θελήσουμε πολύ, γιατί θα δούμε, παρακολουθούμε και τι θα γίνει και στο δικό σας το χώρο, κύριε Ρήγα. Ευχαριστώ πάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Αλέξανδρος Ρήγας, συγγραφέας, θεατρικός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, με καταιγιστικό λόγο απόψε μου φαίνεται.